Κυρίες και κύριοι, οι εκλογές πλησιάζουν. Τα κόμματα παρουσιάζουν τα πιο σημαντικά κομμάτια τους και οι υποψήφοι οργώνουν όλες τις αστικές και τις αγροτικές περιοχές της Κρήτης, προσπαθώντας έτσι να αντλήσουν ακόμα και τους τελευταίους αναποφάσεις τους, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μέσα σε ένα εξαιρετικά πρωτόγνωρο για την Ελλάδα προεκλογικό κλίμα, μάλλον σκανδιναβική χώρα θυμίζουμε, που δεν μπορεί ένας επισκέπτης να καταλάβει αν διανύουμε προεκλογική περίοδο ή αν όχι. Οι δημοσκόποι προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα για τις εκλογές, αλλά και τα πολιτικά επιτελεία. Ακόμα ρίχνουν τα τελευταία βέλη της φαρέτρας τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στα social media. Έτσι ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, μας κάνει την τιμή σήμερα να βρίσκεται μαζί μας ένας εκλεκτός καλεσμένος, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, ο επικεφαλής του Μετώπου Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής, ή αλλιώς ΜΕΡΑ25 που γνωρίζετε ήδη. Και θέλουμε να τον καλωσορίσουμε εδώ, στην Κρήτη, στο κανάλι μας, στην τηλεόραση Νότος και στην εκπομπή μας κάθε μέρα μαζί. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Εγώ είμαι η Μπελαδάκη Νίκη, δίπλα μου είναι η Ευγενή Σουλουτάκη και μαζί μας σήμερα, εκτάκτως, θα βρίσκεται και η συντάκτρια των ειδήσεων, η Μαρία Βακαρκανάκη. Μεγάλη μας τιμή. Σας. Δεν θα μπορούσα να χάσω την ευκαιρία να συζητήσω και να συνομιλήσω με ένα πολιτικό πρόσωπο από τα πιο συζητημένα πρόσωπα της τελευταίας πενταετίας, που συμμετέχει στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Κύριε Βαρουφάκη, εμείς θα θέλαμε να αφήσουμε πίσω την μέρα εκείνη ή μάλλον το πρώτο εξάμηνο του 2015. Που ζήσαμε έτσι έντονα και σας έχουμε στο μυαλό μας και να έρθουμε λίγο στο σήμερα και στο αύριο. Και γι' αυτό, επειδή έχουμε την ευκαιρία και την τύχη να σας έχουμε εδώ μαζί μας, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε και εμάς αλλά και στο κριτικό κοινό τι ακριβώς είναι η Μέρα 25 και πώς έγινε η ίδρυσή της, με ποιο σκοπό. Η ιστορία ξεκινάει βεβαίως το 2015. Όλα ξεκινάνε το 2015 τον τελευταίο καιρό, για πολλούς έξιμων. Ξεκίνησε όταν, μετά την παραίτησή μου από το Υπουργείο Οικονομικών, δέχτηκα πολύ μεγάλες πιέσεις από συντρόφους, φίλους, βουλευτές, τέτοιους υπουργούς, να φτιάξουμε ένα κόμμα. Για να τιμήσουμε εκείνο το όχι, το οποίο το βράδυ του δημοψηφίσματος, κακός, για κάποιους καλός, έγινε ναι. Δεν μπορούσα να το κάνω. Μου ήταν αδύνατο να σας αντιμετωπίσω, να αντιμετωπίσω τους πολίτες και να πω ψηφίστε μας. Να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε το πρώτο εξάμεινο. Είδες που πάμε τελικά πάλι στο πρώτο εξάμεινο. Αλλά με ρωτάς και πρέπει να σου να είμαι ειλικρινής. Μερικές εβδομάδες μετά, πρέπει να σας πω ότι τώρα μιλάμε έτσι εντελώς ανοιχτά και φιλικά, η κατάθλιψη ήταν πολύ μεγάλη. Γιατί για μένα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία το 2015 να αποδράσουμε από αυτό που εγώ ονομάζω χρεοδούλο παροικία, να αλλάξουμε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Απογοήτευσε με πάρα πολύ κόσμο με εκείνη τη συνθηκολόγηση. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, και παγκοσμίως. Μπορεί να μην το ξέρετε αυτό, ακόμα και στη Λατινική Αμερική βλέπαν αυτό που κάναμε εμείς, μια προσπάθεια απόδρασης από κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός έπρεπε να ξετινάξει από πάνω του, σαν μια δικτατορία. Μέσα σε εκείνο τον Αύγουστο, την ώρα που ψηφιζόντουσαν τα μνημόνια, λίγο μετά, βρέθηκα σε ένα χωριό της νότιο-ανατολικής Γαλλίας. Ένας Γάλλος πολιτικός, τέος υπουργός, που είχε και αυτός παραιτηθεί εναντίον της γαλλικής λιτότητας, ο Νόρμαν Μπουρ με το όνομα, με είχε προσκαλέσει στο χωριό του, έτσι, καλή ώρα να πας στα Νόγια δηλαδή, κάτι αντίστοιχο, ένα πολύ μικρό χωριό, να μιλήσουμε σε ανθρώπους. Και είπα γιατί όχι, έτσι, να ξεφύγουμε λίγο. Έβρεχε καταρακτοδός, παρά το γεγονός ήταν Αύγουστος, και λέω τώρα ποιος θα έρθει. Ήταν σε εξωτερικό χώρο. Είχε 5-6 χιλιάδες κόσμο, οι οποίοι με ομπρέλες έμειναν εκεί 2,5 ώρες να ακούνε. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχαν έρθει να ακούσουν εμένα τόσο πολύ, ούτε ως αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Ήρθαν γιατί είδαν ότι αυτό που συμβαίνει εδώ είναι προπομπός για αυτά που θα γίνουν εκεί. Γιατί ξέραν ότι η Τρόικα χρησιμοποιούσε την Ελλάδα ως ένα δυστοπικό εργαστήριο για να δημιουργήσει πολιτικές λιτότητες, σοσιαλισμού για τους τραπεζίτες και σκληρής λιτότητας για τους πολλούς, για να την πάει εκεί. Τα κίτρινα γυλαίκα που βλέπουμε σήμερα είναι προϊόν αυτού. Της μεταφοράς των πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν εδώ, μετά τη συνθηκολόγηση ιδίως του καλοκαιριού του 2015, εκεί. Το κράτησε αυτό. Δύο εβδομάδες μετά βρισκόμουν στο Βερολίνο. Στο θέατρο Fox, που είναι ένα πολύ όμορφο θέατρο, με παράδοση. Γενικά η Γερμανία έχει παράδοση. Όχι, γιατί, αυτό είναι ένα κτίριο που το χτίσανε το 1905 εργάτες. Για τους εργάτες.
Το χτίσανε για την εργατική τάξη, για να ανεβάζουν θεατρικά έργα, όχι τη μπουρζουαζία, όχι τη αστική τάξη, αλλά του προλεταριάτου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, ήταν εκεί πέρα. Και ο παλμός μέσα εκεί από τους Γερμανούς, όταν τους έλεγα αυτά που λέω και σε εσάς τώρα, ήταν κάτι το απίστευτο. Με ψύχωσε πάρα πολύ. Βγαίνοντας με έναν. Δεν ξέρω αν είναι πολύ μακριά η απάντηση που σας δίνω. Είναι ωραία ιστορία μου. Αλλά νομίζω ότι θέλετε να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο ανθρώπινα και όχι με δεδομένα κομματικά έτσι, καλούπια. Ένας πολύ νεότερος από μένα, Κροάτης φιλόσοφος αριστερός, ο Σρέτσκο Χόρβατ, με τον οποίο ήμασταν μαζί στο Βερολίνο, πίναμε καφέ και μου λέει, τι θες να κάνεις τώρα με τη ζωή σου, γυρίσεις στο πανεπιστήμιο. Κοίταξε να δεις, αν είναι να κάνω κάτι στον χώρο της πολιτικής, εγώ θεωρώ ότι αυτό που προσπαθήσαμε το 2015 και αποτύχαμε στην Ελλάδα πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκά. Ένα πανευρωπαϊκό ριζοσπαστικό προοδευτικό κίνημα να μας ενώσει όλους. Γιατί δεν υπάρχει εδώ σύγκρουση Γερμανία-Ελλάδα-Βορρά-Νότου, εδώ υπάρχει σύγκρουση μιας στιγμής ολιγαρχίας με πλοκάμια σε όλες τις χώρες και του κόσμου. Και μου λέει, πρέπει να το κάνω. Του λέω, έλα εσύ τώρα, σας πω, είμαστε δύο άνθρωποι που πίνουν καφέ. Είστε του Πασκαλά. Μου λέει, θα το κάνουμε. Λέω, εντάξει, οκ. Το αφήνω. Την επόμενη μέρα με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, έκλεισα το Volksbühne, αυτό το θέατρο, για να το ξεκινήσουμε την 9η Φεβρουαρίου. Και έτσι ξεκίνησε το DM25. Το DM ξεκίνησε πανευρωπαϊκά, ξεκίνησε στη Γερμανία επίτηδες. Ποια περίοδο αναφέρατε? Φεβρουάριο του 2016. Mm-hmm. Αφού το δημιουργήσαμε πολύ γρήγορα, την ίδια μέρα είχαμε 40.000 μέλη, περισσότεροι Γερμανοί. Το είδαν 400.000 άνθρωποι στο YouTube. Αυτό που το ξεκίνημα του DM25. Και μετά είχαμε ξαφνικά αυτοοργάνωση, μέλη μας στη Λετωνία, στη Σουηδία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στη Βρετανία, στη Σκωτία, παντού. Και βεβαίως εδώ και στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε, αφού δουλέψαμε πάρα πολύ ένα πρόγραμμα το οποίο το ονομάζουμε την Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη, την Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη, το Green European New Deal, που είναι ένα πλαίσιο πολιτικών για το τι πρέπει να γίνει για τις τράπεζες, για τη φτώχεια, για την κοινωνική ασφάλιση, για το περιβάλλον, για τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλα αυτά. Αποφασίσαμε ότι αυτό τώρα πρέπει να το πάμε στους πολίτες. Το οποίο τι σημαίνει, δημιουργούμε κόμματα. Το πρώτο βέβαια που δημιουργήσαμε ήταν εδώ στην Ελλάδα, όχι ταυτόχρονα και το κόμμα στη Δημοκρατία είναι Ευρώπα στη Γερμανία, και έτσι ξεκίνησε το ΜΕΡΑ. Το ΜΕΡΑ λοιπόν είναι το πανευρωπαϊκό κόμμα στην Ελλάδα, το οποίο έχει στόχο αυτά που προσπαθήσαμε και αποτύχαμε στην Ελλάδα το 2015 να τα μεταλαμπαδεύσουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και παντού. Έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές, ιδίως στο θέμα της πράσινης ανάπτυξης, στο θέμα της απόδρασης από φυλακή χρέους, στην οποία βρίσκονται όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και πολλοί άλλοι, δηλαδή, ή τουλάχιστον κοινωνικές τάξεις. Και τώρα κατεβαίνουμε στις εκλογές με ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Αρχίσαμε να το δουλεύουμε πριν μάθετε ότι υπάρχει το κόμμα μας, πολύ πριν το μάθετε. Και χαιρόμαστε να πηγαίνουμε από χωρίο-χωρίο, από πόλη σε πόλη, να το καταθέτουμε, να συζητάμε τους πολίτες. Ξέρετε, όπου πηγαίνουμε, τώρα μην βλέπετε κεντρική εκδήλωση σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, αυτό δεν προσφέρεται γι' αυτό, αλλά συνήθως κάνουμε τουλάχιστον 2 ώρες συζήτηση με το κοινό. Κύριε Βαρουφάκη, έχουμε διαβάσει ότι το χρέος αποτελεί για εσάς το πρώτιστο ίσως πρόβλημα για την ανάπτυξη της χώρας. Μετά ακολουθούν η μειωμένη φορολογία και όλα όσα εσείς αναφέρετε στους 7 τομείς του προγράμματός σας. Όμως, οποιαδήποτε μονομερής απόφαση σχετικά με το χρέος μπορεί να προκαλέσει ρήξη με τους δανειστές και ίσως να οδηγήσει σε μια διαδικασία χρονοβόρα με κάποιο απρόβλεπτο αποτέλεσμα. Εμείς ως νέοι, μπορούμε να ζούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον, μπορούμε να προβλέψουμε ότι η Ελλάδα έχει ευίωνο μέλλον ή και εμείς να ξενιδευτούμε? Το μεγάλο ερώτημα. Βασικός λόγος που δημιουργήσαμε το ΜΕΡΑ25 είναι λόγω αυτού του φευγιού των παιδιών μας. Έχουμε μια υπαρξιακή κρίση αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, για τον Ελληνισμό. Ο αφελληνισμός, που δεν είναι οφείλεται στο ότι έρχονται οι ξένοι, ας έρθουν οι ξένοι, εμείς τους θέλουμε τους ξένους. Το πρόβλημα είναι ότι φεύγουν οι νέοι. Είτε έχουν ήδη φύγει, είτε νέοι άνθρωποι σαν και εσάς σκέφτονται να φύγουν, σκέφτεστε να φύγετε, δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν σκέφτεστε, ή επιλέγετε να μείνετε, χαμηλώνοντας τον πύχη των προσδοκιών. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Λοιπόν, γιατί γίνεται? Γιατί έχουμε ένα χρέος το οποίο δεν μπορεί να αποπληρωθεί και το οποίο προσποιούμαστε ότι το αποπληρώνουμε. Από το 2009 είχα τρομοκρατηθεί βλέποντας αυτό το πράγμα να έρχεται. Ως οικονομολόγος. Γιατί ο μόνος τρόπος να προσποιείσαι ότι θα αποπληρώσεις ένα χρέος που δεν μπορεί να αποπληρώσεις είναι να πας μια πιστωτική κάρτα, να τραβάς και να προσποιείσαι ότι το αποπληρώνεις. Αλλά αυτό χειροτερεύει το χρέος. Κυρίως όταν τις πιστωτικές αυτές κάρτες τις δίνουν οι πόρους συρρήκνωσης
των επιχειρήσεων, της οικονομικής ανάπτυξης. Ουσιαστικά αυτό οδήγησε μία γενιά, να μην πω δύο, ίσως και τρεις, έτσι όπως πάμε, με ένα μνημόνιο το τέταρτο που κρατάει μέχρι το 2060, που είναι καταδικασμένη στη μετανάστευση. Είναι ένα εθελούσιο πεδομάζωμα αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι, εθελούσιο είναι ακόμα χειρότερο από το. Είναι αυτό που μου ερώτησες. Έρχονται μανάδες, πατεράδες και μου λένε, το παιδί μας σκέφτεται να φύγει. Τι να του πούμε, να του πούμε να μείνει ή να φύγει. Αυτό είναι ένα ερώτημα, το οποίο καταρχάς εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω εκ μέρους κάποιου άλλου. Έτσι, δεν έχω το δικαίωμα να απαντήσω. Αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έπρεπε να τίθεται. Είναι απάνθρωπο ότι τίθεται αυτό το ερώτημα, αυτό το δίλημα. Οπότε, κοίτα, κάθε φορά που λέμε εμείς ως Μένα 25 ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, να σταματήσει η ερημοποίηση της χώρας, αρχίζουν και ορίονται οι του κατεστημένου, αυτό που εγώ ονομάζω μνημονιακό τόξο. Πάλι ρήξη με την Τρόικα θέλεις, πάλι θα παίξεις τη χώρα στα χαρτιά, στα ζάρια. Αυτό είναι. Και νομίζω και το ερώτημά σου αυτό αναδύει. Ουσιαστικά αντανακλά φέρνει στη συζήτηση αυτή την κριτική, αυτή την απειλή. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όταν έχεις πτωχεύσει, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ευχάριστες λύσεις, εύκολες, να είμαστε όλοι καλά και να περνάμε ωραία, δεν υπάρχουν. Η πτώχευση είναι σκληρό πράγμα. Είναι σαν τον πόλεμο. Ό,τι και να επιλέξουμε, εμπεριέχει κίνδυνο. Το ερώτημα είναι ποιος κίνδυνος μας απειλεί περισσότερο. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που. Αν εμείς συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που λέει η Τρόικα, δεν θα υπάρξει ρήξη. Εντάξει, δεν θα μας απειλήσουν πάλι με κλείσιμο τραπεζών. Βέβαια, θα δεις ότι μετά τις εκλογές θα σου πούνε: φέραμε και άλλα χρήματα για να επανακεφαλοποιήσουμε τις τράπεζες, σκόψουμε επικουρική σύνταξη. Βγήκε ο Μητσοτάκης και το είπε: τώρα θα έχεις ιδιωτικό ταμείο ασφάλισης. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Είσαι μόνη σου σε αυτή την σκληρή κοινωνία. Εσύ και το ασφαλιστικό ταμείο, το ιδιωτικό, το οποίο δεν ξέρεις όταν θα είσαι 65 χρονών. Αν θα υπάρχει, αν δεν θα υπάρχει, τι θα σου δώσει, αν δεν θα σου δώσει, αν έχει φαλυρίσει, αν έχει γίνει ένα κράχ. Ένα άλλο κομμάτι πάλι αυτό όμως. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι πράγματι ρήξη κάποια στιγμή σύντομα δεν θα υπάρξει, αν λέμε ναι σε όλα. Αλλά απλά σε κάποια στιγμή είναι σαν το βάτραχο που του ανεβάζει τη θερμοκρασία, που είναι στο νερό, του ανεβάζει τη θερμοκρασία, κάποια στιγμή βράζει και πεθαίνει. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο δευτερόλεπτο. Είναι σταδιακή η οδός προς το θάνατο. Για μας, στο Μένα 25, εκεί βρισκόμαστε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος της πλήρους ερημοποίησης της χώρας, να φύγετε όλοι και όλες, να μην μείνει κανένας, να μείνουμε μόνο οι γέροντες εδώ. Έτσι και να υπάρχουν ξένοι πλούσιοι και φτωχοί γέροντες. Οι οποίοι μέσα από το Skype θα μιλάνε με εσάς και με τα παιδιά σας, όπως γίνεται ήδη. Ωραία, και θα περιμένουν πότε και αν θα πάρετε κάποιο αεροπλάνο να έρθετε να τους δείτε κανένα καλοκαίρι. Την ώρα που οι παραλίες θα είναι όλες πεντάστερα ξενοδοχεία για τους ξένους πλούσιους και πεντάστερα γυροκομεία για τους πλούσιους γέροντες, το εξωτερικό. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι η δυστοπία. Η μεγαλύτερη κίνδυνο είναι αυτός. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει για να μην γίνει αυτό. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχεις μια επιχείρηση να πληρώνει 100% φέτος του προβλεπόμενου φόρου για του χρόνου που η φορεία τον προβλέπει σύμφωνα με τα εισοδήματα του 18 που το 19 μπορεί να μην υπάρχουν. Δηλαδή, αυτό το κάνει σε μια χώρα, άμα θέλει να την διαλύσει. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Είτε έχουμε ευρώ, είτε έχουμε δραχμές, είτε έχουμε στραγάλια, είτε έχουμε δολάρια, είτε έχουμε γεν. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το νόμισμα. Το νόμισμα έπρεπε να είναι ο σκλάβος μας, όχι εμείς ο σκλάβος του νομίσματος. Ωραία. Δεν μπορούμε να πουλάμε τα κόκκινα δάνεια των ανθρώπων στα ταμεία από τον Delaware προς 8% της αξίας τους και μετά να έρχονται να τους πετάνε έξω και να καταστρέφουν την κεφαλοποίηση και των τραπεζών. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει η ερημοποίηση. Λοιπόν, εμείς ως Μέρα 25 λέμε κάτι πολύ απλό. Να το κάνουμε. Χωρίς καμία διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Και αν θέλουν να μας πετάξουν από το ευρώ, είδου η Ρόδος, είδου και το πίδι. Εγώ πιστεύω ότι θα τους κοστίσει πολύ περισσότερα να το κάνουν από το να αποδεχτούν αυτά που εμείς τους λέμε, που τελικά θα είναι θεραπευτικά και για μας και για την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και σε τελική ανάλυση. Και είναι ο λόγος που, για να κλείσω αυτό, είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ πιστεύω ότι εκείνοι παίζουν τη χώρα στα ζάρια, εμείς δεν την παίζουμε. Ακόμα και Brexit να γίνει, μεσοπρόθεσμα θα είμαστε καλύτερα από ότι θα είμαστε στα επόμενα 10 χρόνια, αν συνεχίσουμε αυτή την ερημοποίηση εντός του ευρώ. Και αν είμαστε διατεθειμένοι να το πιστέψουμε, θα έχουμε και το ευρώ. Εδώ βέβαια μας έχετε μπερδέψει λίγο, γιατί. Γιατί σας πέρασε. Δηλώνεται ευρωπαϊστής γενικά και ότι όλοι μαζί ως Ευρώπη να κάνουμε κάτι. Μπορούμε αλλά να μιλάμε σε ελληνικό, καταρχάς, γιατί δεν το αντέχω τον πληθυντικό. Ξέρετε, να σας πω γιατί. Γιατί όταν εγώ μεγάλωνα, επειδή είμαι μεγάλος σε ηλικία. Είχα φίλους που οι γονείς τους επέβαλαν να τους μιλάνε στο πληθυντικό.
Και έχω ακούσει φίλο μου να βρίζει χιδέα τον πατέρα του στον πληθυντικό. Από τότε τον πληθυντικό δεν τον σέβομαι. Μπορείς να μιλάς σε παράγραφο στον ελληνικό. Θα σου μιλάω στον ελληνικό. Από τη μία λοιπόν ευρωπαϊστής και να κάνουμε κάτι όλοι μαζί ως Ευρώπη, από την άλλη Brexit. Δεν είπα εγώ Brexit. Είπα ότι εκείνοι θα μας απειλήσουν με Brexit. Δεν θα είναι κάτι καλό όμως αυτό, έτσι. Δεν θα είναι καθόλου καλό. Ωραία. Δεν είπαμε τώρα δεν υπάρχουν καλές λύσεις. Okay. Είπα ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Yeah. Το θέμα είναι ποιος κίνδυνος απειλεί τη γενιά σας πιο πολύ. Το Brexit σήμερα ή η ερημοποίηση της χώρας εντός του ευρώ. Εγώ δεν θέλω. Έχω χάσει πάρα πολλούς φίλους από την αριστερά. Θα δεις ότι η περισσότερη αριστερά εμένα με λιδωρεί ότι είμαι ευρωλάγνος. Έτσι, οι μεν με λένε ευρωλάγνο, οι άλλοι με λένε μεταρρυθμιστή. Go figure που λένε οι Αμερικάνοι, έτσι. Δηλαδή, εγώ λέγω κάτι πολύ απλό. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει για να μην ερημώσει αυτή η χώρα. Μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτό είναι καλό και για την Ευρώπη. Κάποιοι λένε, πήγες λέει και συγκρούστηκες με την Ευρώπη. Ήρεμα, παιδιά. Ποιος είναι η Ευρώπη, ο Ντάιζελμπλουμ. Εσύ δηλαδή δεν είσαι Ευρωπαία. Είναι ο Ντάιζελμπλουμ πιο Ευρωπαίος από σένα. Η Ευρώπη διαλύεται αυτή τη στιγμή γιατί. Επειδή ένας Βαρουφάκης είπε όχι στον Ντάιζελμπλουμ. Όχι. Ερημοποιείται επειδή Ντάιζελμπλουμ, Γιούνκερ, Μέρκελ, Σαρκοζή, Ολάντ, σήμερα ο Μακρόν και όλη αυτή η παρέα επιβάλλουν πολιτικές λιτότητες στους λαούς τους και στο δικό μας πρώτα απ' όλα και σοσιαλισμό για τους τραπεζίτες. Με αποτέλεσμα να διαλυθεί αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα στις ευρωεκλογές είδατε. Κέρδισαν οι ακροδεξοί στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία και ανεβαίνουν παντού. Αυτό γιατί έγινε. Έγινε λόγω αυτών των πολιτικών. Κάποια στιγμή ως Ευρωπαϊστές, ως Ευρωπαίοι και Έλληνες πατριώτες, που πιστεύουμε στην Ευρώπη, που θέλουμε αυτή την Ευρώπη, γιατί πιστεύουμε ότι αλλιώς θα είμαστε πολύ μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να σταματήσουμε την αποδόμηση της Ευρώπης. Ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε την αποδόμηση της Ευρώπης είναι να τους πούμε όχι σε αυτούς που τη διαλύουν. Και δεν τη διαλύουμε εμείς. Το ΜΕΡΑ25, εμείς ξεκινήσαμε στο Βερολίνο για να σηματοδοτήσουμε ότι είμαστε πραγματικοί Ευρωπαϊστές. Εμείς τι λέμε, εμείς λέμε δεν θέλουμε τίποτα για την Ελλάδα που να είναι κακό για τη Γερμανία. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει Ελλάδα και Γερμανία, υπάρχουν Ελλάδες και Γερμανίες. Γιατί άλλα τα συμφέροντα των ολιγαρχών στην Ελλάδα και των ολιγαρχών στη Γερμανία που ταυτίζονται, και άλλα τα συμφέροντα των εργαζόμενων στη Γερμανία και των εργαζόμενων στην Ελλάδα που ταυτίζονται. Θα σας διακόψουμε γιατί μας δίνετε πολλές αφορμές άλλων ερωτήσεων. Στον ελληνικό σαν λοιπόν. Μας δίνεις λοιπόν πολλές αφορμές. Ανέφερες αυτό το όχι που θυμόμαστε όλοι, το ρίσκο που μόλις τώρα σχολίασε και η Μαρία Βακαρκανάκη. Λοιπόν, μετά το τρίτο μνημόνιο και την αποχώρησή σου από το ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί συνεργάτες και συνοδοιπόρους σου δεν σε στήριξαν και πολλοί από την αντιπολίτευση σχολίασαν και ανέφεραν ότι κανονικά θα έπρεπε όλο αυτό να πάει σε ένα ειδικό δικαστήριο γιατί άσκησες... Εγώ απαιτώ στρατοδικείο. Στρατοδικείο. Γιατί έχει πάει ο πατέρας μου στρατοδικείο, ο θείος μου ήθελα και εγώ στρατοδικείο. Τι είναι το ειδικό δικαστήριο, φτιάξε ένα στρατοδικείο της προκοπής όπως έκανε η Χούντα. Λένε όμως ότι άσκησες πολύ προσωπική πολιτική. Τι και λες. Τόση ώρα αναφέρεσαι σε τέταρτο μνημόνιο. Εμείς γνωρίζουμε τρία. Θέλεις να μας διευκρινίσεις. Όχι, ζείτε το τέταρτο, το μπορεί να το γνωρίζετε. Γι' αυτό είναι το χειρότερο, επειδή είναι και αόρατο. Και σας λένε ότι, ξέρετε, αυτή η εβδομάδα είναι τα 70 χρόνια από την έκδοση του 1984 του George Orwell. Ο τρόπος με τον οποίο πλασάρεται το τέταρτο μνημόνιο στο τέλος των μνημονίων είναι λες και είναι ξεπαδικοσούρα από το 1984 του Orwell, η διγλωσία. Έτσι, ονομάζουμε το ψέμα αλήθεια, την αλήθεια ψέμα, αυτό. Αλλά πάμε τώρα στο διαστημικό. Κοίταξε. Όταν παραιτήθηκα εκείνο το βράδυ, παραιτήθηκα από τι. Από την κοινή προσπάθεια που είχαμε με τον Τσίπρα και με την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαμε δύο λαϊκές εντολές να το προχωρήσουμε. Η μία ήταν το Γενάρη του 2015, που εκλεγήκαμε για να κάνουμε τι. Να πάμε να διαπραγματευτούμε το χρέος. Αυτό είναι το βασικό, έτσι. Το βασικό. Να διαπραγματευτούμε το χρέος ώστε να αποδράσει η Ελλάδα από τη χρεοδουλοπαρικία. Και να μην υπογράψουμε ποτέ μνημόνιο, αυτό είχαμε υποσχεθεί στον Νικολάο. Αν δεν να μην υπογράψουμε. Και να μην υπογράψουμε κανένα χαρτί αν δεν υπάρχει αναδιάρθρωση χρέους. Αυτό είχαμε πει. Ο ελληνικός λαός μας είχε δώσει εντολή γι' αυτό. Τον Ιούνιο έρχεται το τελεσίγραφο από την Τρόικα. Υπογράψτε τώρα ή αλλιώς Αρμαγεδόν. Το πάμε στον ελληνικό λαό και του λένε. Να, τι μας δίνουνε, εμείς προτείνουμε ότι πρέπει να πούμε ένα τεράστιο όχι. Ό,τι να σημαίνει και αυτό. Ό,τι να σημαίνει και αυτό. Ωραία. Είχαμε τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης των Αθηνών να τρομοκρατούν τους πολίτες ότι αν τολμήσετε να ψηφίσετε όχι, θα πέσει ουρανός στο κεφάλι μας. Αστερίξ, έτσι.
κλειστές τράπεζες, κλεισμένες από την Κεντρική Τράπεζα Λουκέτο, για να δημιουργήσουν ασφυξία, ουσιαστικά να εκβιάσουν τον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός λέει όχι. Και όταν ο Τσίπρας εκείνο το βράδυ είπε: ωραία, θα το κάνουμε, ναι, εγώ παραιτήθηκα. Γνώριζα πολύ καλά ότι καμία καλή πράξη δεν μένει ατιμόρυτη σε αυτόν τον τόπο. Γνώριζα πολύ καλά ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος έχει τιμήσει τη λαϊκή εντολή, δεν μπορεί να συγχωρεθεί από την ολιγαρχία. Θα θέλουν αυτοί που επέφεραν τα μεγάλα δεινά στον ελληνικό λαό, αυτοί που εγκλημάτισαν, αυτοί που σας φόρτωσαν εσάς τόσες εκατοντάδες δισεκατομμύρια χρέους, τον μόνο που δεν σας φόρτωσε ένα ευρώ, θα θέλουν σίγουρα να το κλείσουν φυλακή. Δεν γίνεται. Οπότε, στην επιστολή παραίτησής μου, εκείνο το βράδυ, 5 προς 6 Ιουλίου του 2015, είχα γράψει ότι θα φέρω το μίσος των δανειστών ως μετάλλιο τιμή στο πέτο. Και εξακολουθώ να το κάνω αυτό και τους προκαλώ. Αλλά είναι δειλή όμως. Τους λέω: αφήστε τα ειδικά διαδικασία. Κάντε ένα στρατοδικείο και φέρτε με. Δεν θα το κάνετε γιατί είστε δειλοί. Τα λέτε για να μην τα κάνετε. Εγώ θέλω. Εγώ το απαιτώ. Απαιτώ. Άντε, ας το πούμε ειδικό δικαστήριο. Γενικό δικαστήριο. Όπως θέλετε, πείτε το. Εγώ θα είμαι εκεί. Εσείς θα είστε. Δεν θα είστε, γιατί ξέρετε ότι έχω τα στοιχεία για να σας μετατρέψω από κατήγορους σε κατηγορούμενους. Δεν θα το κάνω. Κρύβονται πίσω από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, που εμείς ως Μέρα 25 θέλουμε να καταργήσουμε. Εμείς θεωρούμε ότι κανένας υπουργός και κανένας βουλευτής δεν πρέπει να έχει ασυλία ποτέ, ούτε 10 λεπτά. Γιατί να μην έχεις εσύ ασυλία και να έχω εγώ. Αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια ολιγαρχία δηλών. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει αναφέρει ότι εσύ και το ΜΕΡΑ25 λειτουργεί ως μια εφεδρεία για να ανακόψει την επανασυσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Καθώς έχεις αναφέρει ότι... Μα βλέπω ότι δεν μπορείς να έχεις, θα βάλεις τα γέλια με αυτό που λες. Καθώς βλέπω την έκφραση... Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι συμφωνείς ότι είναι ανοησία αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Αυτό του έφτυγε το μείον 10%. Το μέρα του έφταιγε. Εμείς πήραμε 2,99%. Αν δεν υπήρχαμε, ποια θα ήταν η διαφορά. Νομίζει ο Τσίπρας ότι αυτοί που ψήφισαν μέρα θα ψήφισαν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ. Είναι τεράστιο σφάλμα των συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ να νομίζουν ότι εμείς τους πήραμε ψήφους. Να το πω διαφορετικά, για να μην πλατιάζουμε τώρα έτσι. Έστω ότι με έπειτες. Εσύ και ο Αλέξης. Ερχόσασταν μαζί και με πείτε ότι ρε παιδιά, μην κόβετε ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ, θα βγει ο Κυριάκος. Έτσι. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν πολιτική γραμματεία. Και αποφασίζουμε να κλείσουμε το κόμμα. Και να καλέσουμε όλους τους Έλληνες που ασχολούνται, που ενδιαφέρονται για το ΜΕΡΑ25, που είναι οπαδοί, που θα ψήφιζαν κτλ. Ψηφίστε όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας δεν θα μας ακολουθούσε. Θα χάναμε και την ψήφο εγώ της γυναίκας μου. Έτσι. Δεν θα το έκανε. Έτσι. Και των παιδιών μας. Δεν θα το κάνανε. Οι άνθρωποι που ψήφισαν ΜΕΡΑ θα προτιμούσαν να κόψουν το χέρι τους παρά να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σε αυτό που ισχυρίζεται, ότι αναφέρεις ότι αφαιρώντας ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ στρώνεται το χαλί της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το έστωσε ο ίδιος υπογράφοντας μνημόνια. Ένα από τα βασικά μαθήματα που πρέπει να μάθουμε όλοι μας, πέραν κομματικών ταμπελών και διαφωνιών κτλ., για τον καιρό των μνημονίων, είναι ότι κάθε μνημόνιο τρώει ένα πρωθυπουργό. Το πρώτο έφαγε τον Παπανδρέα. Το δεύτερο έφαγε τον Σαμαρά. Ο Τσίπρας εισήγαγε δύο, το τρίτο και το τέταρτο, και περίμενε να την γλιτώσει. Δεν του φταίμε εμείς. Δηλαδή, ξέρεις, γιατί δεν διαβάζει τα σήματα που του στέλνει ο Ρούς της ιστορίας. Για να μάθουν όμως και οι τηλεθεατές μας και να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα του ποιος είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης και ποιο είναι το ΜΕΡΑ25 σε όσους ακόμα πιστεύουμε σε ιδεολογίες. Ιδεολογικά, πού ανήκει το κόμμα σας? Γιατί στην αριστερά έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ και άτομα όπως την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Λαμπρό. Τα μνημόνια ξεφτέλησαν τις ταμπέλες. Έχεις μια Νέα Δημοκρατία που το παίζει φιλελεύθερη, νέο φιλελεύθερη, εναντίον της φορολόγησης των επιχειρήσεων, υπέρ της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Άκου να δεις τώρα τι γινόταν. Γιατί ήταν αστείο αυτό που γινόταν. Πήγαινα εγώ στην Τρόικα και πάλευα με νύχια και με δόντια να μειώσω το φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων και είχα από κάτω τη Νέα Δημοκρατία να μου ορίεται στη Βουλή, υπόγραψε ότι σου δώσουνε. Μα τους λέω αυτό που μου ζητάνε, διπλασιασμό του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων. Ναι, φιλελεύθεροι άνθρωποι, γιατί μου λέτε να το υπογράψω? Οπότε, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι φιλελεύθερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την ώρα που υπέγραψε το μνημόνιο, έτσι, έκοψε το ΕΚΑΣ, πούλησε τα τρένα για 40 εκατομμύρια, έδωσε το αεροδρόμιο σας εδώ, στη Φράπορτ, για μηδέν. Σας πήρανε και το αεροδρόμιο, σας πήρανε και τα λεφτά για να το αγοράσουν.
Είναι απίστευτο. Οι Βρετανοί ήταν πιο ευγενικοί απέναντι στην Ινδία επί αποικιοκρατίας από ότι ήταν αυτοί εδώ. Λοιπόν, και αυτό το έκανε στο όνομα της αριστεράς. Οπότε ξεφτέλησαν και την ιδέα της αριστεράς και της δεξιάς. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά αριστεράς-δεξιάς. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτά τα κόμματα δεν εκφράζουν ούτε την αριστερά ούτε την δεξιά. Εμείς τι λέμε. Λέμε. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτήσεις πολιτικά, ιδεολογικά που βρίσκομαι, το δηλώνω ξεκάθαρα, είμαι μαρξιστής. Τι να κάνω. Καλός, κακός, δεν σ' αρέσει, σ' αρέσει, το δηλώνω. Ξεκάθαρα. Όμως, είμαι ταυτόχρονα και ένας άνθρωπος που έχει σκύψει προσεκτικά πάνω στην ιστορία, ιδίως του 20ου αιώνα. Γιατί εσείς είστε τα παιδιά ενός μοντέρνου 1929, που έλαβε χώρα το 2008. Mm-hmm. Το 2008 ήταν της δικιάς σας γενιά, η γενιά στο 1929. Όπως το 1929 ξεκίνησε μια χρηματιστριακή κρίση από τη Wall Street, η οποία είχε ένα αστικό κύμα που παρέστησε την Ευρώπη. Και πολύ σύντομα είχε λιτότητα για τους πολλούς και προνόμια για τους λίγους. Σε μια περίοδο κατάρρευσης. Ποιοι ήταν οι μόνοι που ωφελήθηκαν από αυτό? Οι Ναζί, οι φασίστες. Και μετακύλησαν την Ευρώπη. Για μας το ΜΕΝΑ25 βρισκόμαστε σε μια αντίστοιχη περίοδο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αποτύχουμε έτσι όπως αποτύχαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας. Οι αριστεροί, οι μαρξιστές. Γιατί ήταν τεράστιο το σφάλμα της αριστεράς το 1929 να νομίζει ότι καταραίει ο καπιταλισμός, θα έρθει ο σοσιαλισμός. Όχι, ήρθε ο ναζισμός. Αυτό που έπρεπε να έχει γίνει το 29, 30, 31 είναι μαρξιστές, κεντρώοι, δημοκράτες δεξί, που συχαίνονται τον Χίτλερ και τους Ναζί, να ενωθούν. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πανευρωπαϊκά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Από την ιδρυτική μας διακήρυξη λέμε ξεκάθαρα. Η κρίση είναι τόσο βαθιά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που έχουμε ιερή υποχρέωση, έχουμε καθήκον, τον θέτουμε ως καθήκον, να ενώσουμε τα χέρια, έστω και πρόσκαιρα, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας ιδεολογίες, όλοι οι δημοκράτες. Μαρξιστές, αντισυστημικοί φιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι. Στη βάση, όχι έτσι, αντε πάμε όλοι μαζί, αλλά στη βάση ενός συνεκτικού προγράμματος. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε δουλέψει 3 χρόνια για το πρόγραμμα. Από όλες αυτές τις σκοπιές. Και έχουμε βρει ένα μίνιμουμ κοινό πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο. Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις για τα κόκκινα δάνεια, για την πράσινη ανάπτυξη, που θα βρεθούν τα χρήματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εναντίον των υδρογόνων ανθράκων. Έχουμε συμπέσει σε αυτό ως αποτέλεσμα πολλής δουλειάς που έχουμε. Αυτό, έτσι, δεν είναι ετερόκλητη συμμαχία. Και να τελειώσω λέγοντας το εξής. Όλες οι σοβαρές τομές στην ανθρώπινη ιστορία, όλες οι κοινωνικές επαναστάσεις, όλες οι επάξιες πολιτικές επαναστάσεις. Ήταν αποτέλεσμα συμπόρευσης ανθρώπων από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Ήταν η Γαλλική Επανάσταση. Ήταν η Επανάσταση 21. Ήταν οι διάφορες κριτικές επαναστάσεις. Ήταν το ΕΑΜ Ελλάς. Ήταν ο Μάιος 68, το Πολυτεχνείο. Δεν ήταν άνθρωποι που είχαν ακριβώς την ίδια ιδεολογική τοποθέτηση. Ήταν αποτέλεσμα μιας τέτοιας συμπόρευσης, στο πλαίσιο όμως ενός κοινού στόχου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Επειδή έχετε περιορισμένο πρόγραμμα και χρόνο αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλές ερωτήσεις ακόμα. Κάποιες από αυτές θέλουμε να μας απαντήσετε. Εμείς εδώ στην Κρήτη, τις προάλλες, χαρήκαμε πάρα πολύ και πανηγυρίσαμε αυτό που υπογράφηκε, η σύμβαση που υπογράφηκε με διεθνείς εταιρείες για την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, επειδή το αναφέρατε και προηγουμένως. Και εσείς, όταν λέμε εμείς και εσείς ως άτομα. Η κριτική πανηγυρίσαμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθος. Πολύ θετικό. Θα έρθουν πολλά έσοδα. Μην το κάνετε αυτό. Εσείς είστε αντίθετος τελείως από την ιστορία. Με ποια προοπτική όμως. Είστε εκτός της ιστορίας. Αυτή τη στιγμή γιορτάζετε την καταστροφή της Κρήτης. Την καταστροφή της Ελλάδας, την καταστροφή της Ευρώπης, την καταστροφή του πλανήτη. Ξέρεις ότι χτες, γιατί έχω ένα app στο κινητό μου και παρακολουθώ τη θερμοκρασία στο Βόρειο Πόλο. Αξίζει να το κατεβάσετε να το δείτε. Χτες είχαμε συν 16. Ξέρεις σημαίνει αυτό. Τα παιδιά σου δεν θα έχουν γη να ζήσουν. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι αλλαγή, πια είναι καταστροφή. Ένα το κρατούμε. Θέλουμε να συνεισφέρουμε και εμείς αυτό. Θα μου πεις τώρα, εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Δεν νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να σκέφτονται. Δικαιούνται να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πέραν αυτό. Πες ότι εδώ απ' έξω, εδώ που είμαστε στην Ηράκλειο, άσε τη Μεσόγειο και το Λιβικό κτλ. Εδώ βρίσκουμε τη μεγαλύτερη πετρελοπηγή του κόσμου. Εδώ, δίπλα. Καταστραφήκαμε. Καταστραφήκατε. Θα το τρυπήσουν. Θα τραβήξουν το πετρέλαιο. Ποιος θα το πάρει αυτό, εσείς? Ο λαός της Κρήτης, οι Έλληνες. Δύο οι ολιγάρχες. Ξέρουμε και τα ονόματά τους και την κυβέρνηση και την
τα τηλέφωνά του, τη διεύθυνσή του. Αυτή θα ήταν. Θα τα γίνουν ωραίες βίλες στο Μάλιμπου, στο Holland Park στο Λονδίνο. Τρεις πολυεθνικές εταιρείες με τον κύριο Τραμπ από πίσω. Έτσι. Εδώ τι θα εισπράξετε, τη μόλυνση. Έτσι. Ένα πολυτερχικό κράτος, γιατί το κράτος γίνεται ακόμα πιο μεγάλο κράτος καταστολής όταν υπάρχει χρήμα για την ολιγαρχία, η οποία θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντά σας από εσάς που δεν θα πάρετε τίποτα. Και σε 20 χρόνια, όταν θα έχει τελειώσει το πετρέλαιο, κρανίου τόπος. Θα έχουμε θυσιάσει 10.000 χρόνια του μεγαλύτερου διαμαντίου του κόσμου, την Κρήτη, τις ομορφιάς της, για να μείνουμε με μια τρύπα. Αυτό οι νέοι άνθρωποι, εσείς δεν έχετε δικαίωμα να το γιορτάσετε. Έχετε υποχρέωση να βγείτε στους δρόμους, να μάθετε και στους μεγάλους το μάθημα. Και τέλος, για να κλείσω, γιατί δεν θέλω να πλατιάσω και πολύ, αλλά είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Το πιο σημαντικό ζήτημα για τη νέα γενιά ιδίως. Εμείς εντάξει, εμείς ζήσαμε που ζήσαμε. Εσείς όμως και για τα παιδιά σας δεν έχετε δικαίωμα το κάτω. Και τώρα υπάρχει και το οικονομικό ζήτημα. Πριν από 20 χρόνια, για να είσαι οικολόγος, θα έπρεπε να υποστηρίζει ένα μεγάλο οικονομικό κόστος. Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν υποτυπώδεις, ήταν ακριβές. Έτσι, θα έπρεπε να γίνουμε πιο φτωχοί για να σώσουμε το περιβάλλον. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ φθηνότερες από το πετρέλαιο, από το φυσικό αέριο, από τα ορυκτά καύσιμα, από τους υδρογονάνθρακες. Έχει τελειώσει αυτή η τεχνολογία. Έκλεισε. Ο μόνος λόγος που συζητάμε για αυτό, ξέρετε ποιος είναι? Ότι η ExxonMobil και άλλες δύο-τρεις τέτοιες εταιρείες έχουν δώσει δισεκατομμύρια για να αγοράσουν αυτά τα δικαιώματα και θέλουν να τα αποσβέσουν. Κόντρα στα συμφέροντά σου. Θα έρθουν λοιπόν εδώ να τρυπήσουν, να καταστρέψουν τον πλανήτη, να καταστρέψουν την οικονομία σου, να δημιουργήσουν ακόμα πιο ολιγαρχικές καταστάσεις στην Ελλάδα, έτσι ώστε να βγάλουν χρήματα από τις αγορές από το πετρέλαιο που θα πάρουν από εδώ, να αποσβέσουν την επένδυσή τους εις βάρος του λαού της Κρήτης, του πλανήτη, της Ευρώπης και ταυτόχρονα δίνοντας τεράστια δώρα στον Ερντογάν, γιατί κάθε φορά που εμείς τα βρίσκουμε με τον πιο στιγνό πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος κάνει εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων αυτή τη στιγμή, για να πάρουμε όλη την Μεσόγειο με τα τριοτρύπανα και με τις πλατφόρμες των πολυεθνικών, πίσω από τις οποίες είναι ο Τραμπ ως πολιτική δύναμη, ο πιο αποκρουστικός πρόεδρος που έχει περάσει από το Λευκό Οίκο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι μια συνολική καταστροφή που πρέπει όλοι να εντεθούμε. Και εγώ πραγματικά σας λέω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ως Μέρα 25, είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχουμε αυτή την πράσινη οικονομική, οικολογική, διεθνιστική αντιμετώπιση και άρα έχουμε το μονοπόλιο και πρέπει να χαιρόμαστε. Δεν χαιρόμαστε. Θεωρούμε ότι είναι αποκρουστικό ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα. Είμαστε ένα κόμμα του 3%. Είναι αποκρουστικό ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα που το λέει αυτό. Αυτά που σας λέω τώρα είναι δεδομένα στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι. Η Αμερική δεν είναι ο Τραμπ. Η πλειοψηφία των Αμερικανών συμφωνούν με αυτά που σας λέω. Με τον Bernie Sanders, την Elizabeth Warren, που είναι φίλοι μας, είναι σύντροφοί μας, είμαστε κομμάτι της προοδευτικής διεθνούς που έχουμε φτιάξει ως DiEM25, ως Μέρα 25 μαζί τους, λέμε τα ίδια πράγματα. Οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Αμερική θα σας άκουγαν να λέτε ότι θριαμβολογείτε για τις εξορίξεις και θα λέγανε τι, πού είναι αυτοί, έλατε μαζί μας. Πράσινη νέα συμφωνία για τον κόσμο, αυτό χρειάζεται. Έτσι, εκεί πρέπει να ενταχθεί η νεολαία της Κρήτης. Οπότε, μιας και αναφέραμε τον Ερντογάν, με λίγα λόγια, πώς κρίνεις αυτήν την έντονα προκλητική στάση του σήμερα στην Κυπριακή ΑΟΖ και γενικότερα στα νερά της Μεσογείου? Τι περιμένουμε? Και αν μπορούμε να το πάρουμε και θετικά, ίσως κάποιοι που σκέφτονται ότι θα μειωθεί ο τουρισμός στην Τουρκία λόγω της συμπεριφοράς του Ερντογάν. Αν είναι δυνατόν. Όχι. Ποιος το λέει αυτό? Δεν ξέρω. Ακούγονται διάφορα. Μην τους ακούτε, βρε παιδιά. Καταρχάς, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει καθεστώτα παραδοσιακά τη δεκαετία του 30. Που συνεχώς είναι υπό διαδικασία αποσταθεροποίησης. Και όσο αυξάνεται η αποσταθεροποίηση, τόσο πετάνε και ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα για να συσπυρώσουν το καθεστώς τους. Αυτό το ξέρουμε. Γίνεται παραδοσιακά. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Πολιτικά, έχασε το Δήμο της Κωνσταντινούπολης, που είναι το προπύριό του. Η οικονομία της Τουρκίας είναι σε κρίση, γιατί δεν επιτρέπει την αύξηση του επιτοκίου την ώρα που χρειάζεται να τραβήξουν κεφάλαια για να σταθεροποιηθεί το τουρκικό νόμισμα. Έχουν τεράστια προβλήματα και σε μεγάλο βαθμό φταίει και ο Ερντογάν γι' αυτό. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή θέλει να βρει ευκαιρίες, δικαιολογίες για να κάνει θερμά επεισόδια με τους Έλληνες. Και έρχεται ο Τσίπρας, χαργεντίζεται με τον Νετανιάχου και τον Τραμπ, τους πιο μισητούς ηγέτες της Δύσης, από τους λαούς τόσο του Ισραήλ όσο και της Αμερικής, δεν μιλάω για τους υπόλοιπους λαούς, δεν μιλάω για τους Παλαιστίνιους μόνο, έτσι, και δίνει ένα αξεπέραστης αξίας, δικαίωμα, δικαιολογία
στον Ερντογάν να λέει στους Τούρκους πολίτες, στους Τούρκους στους οποίους πάνω το σβέρκο κάθεται, κοιτάξτε τι γίνεται, Έλληνες και Ισραηλοί θέλουν να πάρουν όλο αυτό το σοβιετικό χώρο από κάτω. Mm-hmm. Τι περίμενε ο Τσίπρας? Ότι θα στέλνουν γεωτρύπανα έξω από την Κύπρο και το τουρκικό ναυτικό δεν θα βγει να τα παρενοχλήσει? Είναι δυνατόν η Ελλάδα να δίνει τέτοιες ευκαιρίες για θερμά επεισόδια στην Τουρκία για να πάρουμε τι? Να κάνουμε πόλεμο, αν έρθουν να μας πάρουν τη Ρόδο. Αν έρθουν να αμφισβητήσουν κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά να κάνουμε πόλεμο για τα πετρέλαια της ExxonMobil και την καταστροφή του πλανήτη από την ExxonMobil. Να πάμε να χάσουμε τους ανθρώπους μας σε πολεμική σύραξη γι' αυτό? Όχι, βρε παιδιά. Μία τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσουμε. Γενικά χειρίζεστε πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία και πολύ έξυπνα τη δημόσια εικόνα σου. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι και το παρατηρούμε όλοι. Έχεις μία γοητεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον κόσμο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ένας ηγέτης ή ένας ανερχόμενος ηγέτης να διαθέτει αυτή τη γοητεία. Επίσης, σημαντικό κομμάτι είναι και αυτό το rock star που έχεις βγάλει και περνάς και με τη μηχανή και με το όλο στυλ. Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο ηγείσαι, αν είσαι εσύ ηγέτης. Θα παραμείνεις με τη μηχανή, με όλα αυτό το... Είμαι υπουργός οικονομικών και πήγαινα στο μαξί μου με τη μηχανή. Δεν έχει ξανά τη μηχανή στο μαξί μου. Γιατί? Άλλο να είσαι ηγέτης ολόκληρης χώρας. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αν έστω την κοινό μου. Όχι, θα μιλήσω για το 2015, γιατί αυτό ήταν χειροπιαστό. Λοιπόν, πρώτον, πίστεψέ με, δεν είχα στο μυαλό μου ούτε εικόνες, ούτε manipulation, ούτε προπαγάνδα, ούτε τίποτα. Πήγα να κάνω μια δουλειά. Όταν την πρώτη φορά που πήγα στο Υπουργείο, πήγα με τα πόδια. Γιατί δεν ήταν μακριά το σπίτι μου. Έτσι, πήγα με τα πόδια. Ωραία. Φτάνω εκεί, βλέπω δύο τεράστιες BMW λιμουζίνες, τεθωρακισμένες. Λέω, ρε παιδιά, πόσο κάνανε αυτές? Με 750.000 ευρώ. Σε πτωχευμένο κράτος. Την ώρα που απολύαμε τις καθαρίστριες. Είναι όνειδος, έτσι. Και λέω, πουλήστε τις τώρα. Και πώς θα έρχεσαι στο Υπουργείο? Με τη μηχανή. Πάντα με μηχανή πήγαινε. Αν εγώ ξαφνικά πήγαινα με την BMW, εκεί θα πρέπει να ενισχύσει. Γιατί σημαίνει ότι θα πάθα μια μετάλλαξη. Mm. Δεν μου λες, είναι σημαντικό για σένα ως πολίτης ο υπουργός να πηγαίνει με BMW? Καθόλου. Έτσι. Δηλαδή, σε πειράζει. Τώρα, αν εγώ ξαφνικά για να φτιάξω το image μου άρχισα να καβάλα μηχανή, θα ήταν εξίσου προβληματικό. Με μηχανή πήγαινα από τα παιδικά μου χρόνια που πήγαινα. Το σχολείο, στο πανεπιστήμιο, όταν ήμουν φοιτητής, στο πανεπιστήμιο όταν ήμουν καθηγητής. Τι να κάνουμε, μου αρέσει να ανεβαίνω στις μοτοσυκλέτες. Γιατί να το κρύψω? Έχω λόγο να το κρύψω. Έτσι. Και πραγματικά δεν ήταν θέμα εικόνες. Δεν φόραγα γραβάτα. Δεν φόραγα γραβάτα. Τι να κάνω, ακόμα και όταν δίδασκα στο Cambridge, που όλοι φοράγαν γραβάτα, εγώ δεν φοράγα γραβάτα, είχα ένα πρόβλημα με τη γραβάτα. Δεν μ' άρεσε η γραβάτα. Και θεωρούσα ότι έχω δικαίωμα να μην φοράγα γραβάτα. Έτσι. Λοιπόν, ξαφνικά αν φοράγα γραβάτα, τι θα σου λέγε εσένα? Δεν θα σου λέει ότι εσύ αυτός μεταλλάσσεται? Θέλεις τους πολιτικούς να μεταλλάσσονται? Νομίζω ότι μας καλύψατε και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο. Και εγώ το χάρηκα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εγώ ευχαριστώ εκ μέρους όλων των ανθρώπων που δουλεύουν για αυτό το πράγμα που λέγεται Μέρα 25. Που να ξέρετε, δεν το κάνουν για ιδιωτελείς σκοπούς. Κανένας δεν έρχεται στο Μέρα 25 για να κερδίσει κάτι. Θα πρέπει να είναι ανόητος να νομίζει να κερδίσει κάτι από το Μέρα 25. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ.